Γεια σας και πάλι φίλοι μου. Λοιπόν, σε αυτό το βίντεο σήμερα θα ήθελα να σας εξηγήσω ποια είναι τα leaders, ποια είναι τα seeders και ποια είναι τα peers. Τι είναι δηλαδή όλα αυτά. Πολλά άτομα τα πάνε να κατεβάσουν ένα torrent αρχείο, όπως για παράδειγμα το αρχείο που έχω βρει τώρα εδώ πέρα τυχαία. Λέει seeders 7163, leaders 16601 και είναι και τα peers. Τι είναι τώρα αυτά? Τα seeders είναι τα άτομα τα οποία έχουν κατεβάσει το αρχείο αυτό και το έχουν αφήσει να πάει 100% να κατέβει και το διαμοιράζουν μετά σε άλλα άτομα. Δηλαδή, ας πούμε ότι πάω, πατήσω git distorrent, κατεβάσω αυτό πέρα το αρχείο και το αφήσω να πάει 100% να κατέβει και το πάρω στην υπολογιστή μου, τότε εγώ είμαι ένας seeder, ανήκω σε αυτήν την κατηγορία. Ποιοι είναι οι leechers? Οι leechers είναι αυτοί οι οποίοι είτε κατεβάζουν αυτή τη στιγμή το παιχνίδι, είτε το βάλουν να κατέβει και το παρατήσαν, ας πούμε, στη μέση και δεν κατέβηκε ποτέ στον υπολογιστή τους. Αυτοί είναι οι leechers. Ξαναλέω μια φορά, οι seeders είναι αυτοί οι οποίοι άφησαν το παιχνίδι να ολοκληρωθεί και να φτάσει η διαδικασία του κατεβάσματος σε 100% και έτσι το διαμοίρασαν μετά σε άλλα άτομα. Και οι leechers είναι αυτοί οι οποίοι είτε κατεβάζουν αυτή τη στιγμή το παιχνίδι ή το torrent τέλος πάντων και υπάρχει και περίπτωση να μην τα αφήσουν να κατέβει καθόλου και να μην το έχουν στον υπολογιστή τους. Τώρα, τα peers που ακούτε αρκετά είναι και οι seeders μαζί και οι leechers. Είναι δηλαδή ότι διαμοιράζουν το παιχνίδι ή το torrent τέλος πάντων. Απλώς τώρα επειδή πήραμε με παιχνίδι. Οπότε, όπως είπαμε, οι seeders είναι αυτοί που κατεβάζουν 100% το torrent αρχείο. Οι leechers είναι αυτοί που είτε το κατεβάζουν αυτή τη στιγμή, είτε δεν το έχουν αφήσει να κατέβει στον υπολογιστή τους. Και το peers είναι και οι seeders και οι leechers μαζί. Οπότε, όταν εμείς θα πηγαίνουμε να βρούμε ένα torrent, θα πρέπει να κοιτάμε να έχει περισσότερα seeders. Βλέπετε εδώ πέρα λέει 7163. Τα leechers εδώ πέρα λέει 16601. Επομένως, αν βάλουμε αυτό το torrent να κατέβει, θα αργήσει αρκετά. Άρα, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να πάμε να βρούμε το ίδιο αρχείο εδώ πέρα που ψάχνουμε, αλλά να βρούμε να έχει περισσότερα seeders από τη leechers. Με αυτόν τον τρόπο θα εξασφαλίσουμε την πιο ταχεία, να το κατεβάσουμε τέλος πάντων πιο γρήγορα στον υπολογιστή μας. Αυτό πρέπει να το κοιτάξετε. Πρέπει να το κοιτάτε σε κάθε τόνο που πάτε να κατεβάσετε, μην πηγαίνετε και κατεβάζετε όποιον να είναι. Είναι πολύ σημαντικό, αν βιάζεστε ειδικά, πρέπει να τα κοιτάτε όλα αυτά. Πιστεύω να ξεκαθάρισα τι είναι seeders και τι είναι leechers και ποια είναι τα peers που είναι αυτά τα δύο μαζί. Και πιστεύω να έχω λύσει τις απορίες όλων αυτών των ατόμων οι οποίοι δεν ξέρουν τι είναι. Λοιπόν, αυτά φίλοι μου. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.